Ελάτε. Κύριε Βορύδη, περίμενα ότι τα αναλυτικά σας σχήματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Αυτό που μας είπατε είναι. Αυτό που μας είπατε είναι ότι όλοι οι ευκατάστατοι πρέπει να είναι εξορισμού δεξιοί. Αλλά δεν προχωράτε το επιχείρημα και ότι όλοι οι τα φτωχότερα στρώματα πρέπει εξορισμού να είναι αριστερά. Διότι η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται και τα δύο. Θέλει και τους ευκατάστατους να είναι δεξιοί, χωρίς να ξεφεύγει κανείς. Και τα φτωχότερα στρώματα, επειδή είσαστε λαϊκό κόμμα, είναι επίσης με τη δεξιά. Να πω κάτι. Μια στιγμή, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Κύριε Υπουργέ, ακούστε, υπάρχει ένα κομμάτι ρητορικής που δεν έχουμε το χρόνο να το αναπτύξουμε και το οποίο είναι το πιο γοητευτικό και το πιο λογοτεχνικό. Εν τούτης, πρέπει να μείνουμε με πειθαρχία στους χρόνους μας. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Περίμενα λοιπόν το αλλά, στρέφοντας τα βέλη κατά του κυρίου Τσακαλώτου, ότι όλα αυτά τα απλοϊκά σχήματα περί ταξικής προδοσίας που κάποια στιγμή όλοι βρίσκουν τη θέση που τους ανήκει κτλ. Παίρνουμε κάτι πιο περίπλοκο από αυτό. Το επεκτείνατε και στην κυρία Χτσόγλου. Δεν ξέρω την οικονομική κατάσταση της κυρίας Χτσόγλου, αλλά έχετε και νέα συμπάθεια. Άρα περίμενα ένα λίγο πιο εκλεπτισμένο σχήμα. Και το παρακολουθούσαμε τόσο ενδιαφέρον για να μας απογοητεύσετε συνολικά. Σας διαβεβαιώ πάντως ότι ο κύριος Τσακαλώτος είναι πιο αριστερός από μένα. Είναι ένα πολύ ισχυρό ζεύγος.